Καταρχάς, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή χρονιά να έχουμε, γιατί δεν τα έχουμε πει για τον καλό χρόνο. Είναι έτσι όπως τα λέτε και έτσι αρμπέ. Η πορεία η τελευταία της ομάδας είναι ένα ξεκίνημα, ένα πρόγραμμα μάλλον που έχουμε βάλει από το καλοκαίρι. Δώσαμε υπόσχεση και στον κόσμο που μας στήριξε και σε αυτούς που έρχονται στο γήπεδο και μας τιμούν και σε αυτούς που μας στηρίζουν, ότι εφέτος θα κάνουμε τα δύνατα και δυνατά να παρουσιάσουμε μια ομάδα η οποία αφενός μένει θα είναι ανταγωνιστική και αφετέρου δε θα ικανοποιεί και όλους τους Κορίνθιους, διότι όπως ξέρετε η ιστορία της Κορίνθιου είναι πάρα πολύ μεγάλη και έχει γνωρίσει πάρα πολλές διακρίσεις στα επαγγελματικά πρωταθλήματα. Εκτιμούμε λοιπόν να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση ότι μέχρι τώρα πορεία μας είναι πάρα πολύ καλή. Απόδειξε ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή, τελευταία εδώ και δύο εβδομάδες, βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας. Προέρχεται μόνη της, προέρχεται από τέσσερις συνεχόμενες νίκες και έχει ένα σερί θετικών εμφανίσεων από την ημέρα που ξεκίνησε το πρωτάθλημα μέχρι τώρα. Και ο στόχος μας είναι κάθε Κυριακή ξεχωριστά να φέρουμε όσο μπορούμε πιο θετικό αποτέλεσμα. Στο τέλος θα κάνουμε το άθροισμά μας και το άθροισμά μας πιστεύω ότι θα είναι αυτό το οποίο θα μας δώσει την δυνατότητα να πάμε απευθείας, όχι με τη διαδικασία των μπαράζ, στη Β' Εθνική Κατηγορία. Όσον αφορά. Η ομάδα κάνει το μεγάλο μπαμ το δεύτερο γύρο. Ξεκίνησε στην αρχή καλά, έκανε μια κοιλιά για κάποιους αγώνες και μετά έχει ξεκινήσει να κάνει συνεχόμενα νικηφόρα αποτελέσματα στο δεύτερο γύρο. Δεν δέχομαι το χαρακτηρισμό κοιλιά. Δέχομαι ότι η ομάδα δεν έκανε κάποιες ανάλογες εμφανίσεις. Αυτό όμως έχει τη λογική της σειρά, διότι όταν μια ομάδα χτίζεται το καλοκαίρι από 20 καινούριους παίκτες και θαυματοποιός να είσαι και μάγος να είσαι, δεν μπορείς να παρουσιάσεις σύνολο τέτοιο το οποίο θα φέρει θετικά αποτελέσματα. Πιστεύω ότι ο χρόνος είναι αυτός ο οποίος μας δικαιώνει και απαραίτητη προϋπόθεση στο ποδόσφαιρο να έχει υπομονή και χρόνο. Μέσα λοιπόν από την υπομονή και το χρόνο, πιστεύουμε ότι κάθε παιχνίδι το αποδεικνύουμε ότι είμαστε και καλύτεροι και το τέλος του άθροισμά μας θα μας δώσει τη δυνατότητα, εκτιμώ, να πανηγυρίσουμε την άνοδο στην Β' Εθνική Κατηγορία. Όσον αφορά για το δεύτερο κομμάτι που είπες, ότι ήρθαν χρήματα στην ομάδα, πραγματικά με τη διαδικασία της μετατροπής του ΤΑΠ σε ΠΑΕ, δύο μεγάλοι επιχειρηματίες του νομού και είναι προς τιμή τους και το παράδειγμά τους πρέπει να τα ακολουθήσουν και άλλοι επιχειρηματίες, είτε είναι μικροί είτε είναι μεγάλοι. Δήλωσαν συμμετοχή να πάρουν ένα αριθμό μετοχών. Ήδη ο κύριος Λουκάς πήρε το 30%, ο κύριος Λασινός το 31% και αξιολογούμε και εκτιμούμε ότι υπάρχουν και άλλοι επιχειρηματίες και άλλοι απλοί φίλαθλοι οι οποίοι θα συνεισφέρουν, διότι συνεισφέροντας αποκτά οντότητα οικονομική ομάδα στους δύσκολους οικονομικούς καιρούς αυτούς και μας λύνει τα χέρια για να μπορούμε να προχωρήσουμε την επόμενη μέρα, διότι το οικονομικό βάρος της ομάδας είναι δυσβάστακτο με τα σημερινά δεδομένα. Εκτιμώ λοιπόν ότι με την κίνηση αυτών των δύο μεγάλων επιχειρηματικών που εδρεύουν στο νομό μας, θα την ακολουθήσουν και άλλοι επιχειρηματίες, θα συνεισφέρουν, θα κάνουμε μια ΠΑΕ εύρωστη που θα μας δώσει τη δυνατότητα όχι μόνο στη Β' Εθνική να βρεθούμε, αλλά και να έχουμε βλέψεις με καλή δουλειά, με υπομονή και με λειτουργία να πάμε και σε άλλες κατηγορίες. Αυτό που είπε στο παρελθόν, όποτε είχε υπάρξει μεγάλο επιχειρηματία στην ομάδα, μετά δημιουργούνταν μερικά προβλήματα. Όποιος. Η διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά έχουμε ανθρώπους από την Κόρινθο και ανθρώπους που είναι γνωστοί στην Κόρινθο σαν επιχειρηματίες. Όποιος κοιτάει το άσχημο παρελθόν, χάνει το ευίωνο μέλλον. Μην ασχολούμαι με τι έγινε στο παρελθόν. Εμείς βλέπουμε την επόμενη μέρα. Πάμε καλά, έχουμε κάνει ένα σύνολο μια πάρα πολύ καλή ομάδα και αυτό που μας απασχολεί είναι να βελτιωθούμε και να παρουσιάσουμε καλύτερο αύριο. Τι έγινε στο παρελθόν δεν είναι τη παρούσα στιγμή και δεν μας απασχολεί. Αυτό, επόμενος αγώνας, κοιτάμε αυτό που μας απασχολεί είναι το παιχνίδι με τον Παναγιάλιο, που είναι και αυτό σημαντικό, ένα παιχνίδι του προγράμματος και εκτιμούμε και πιστεύουμε ότι και σε αυτό το παιχνίδι η ομάδα θα φανεί αντάξει στη μέχρι τώρα πορεία, θα πάρουμε θετικό αποτέλεσμα και μετά θα πάμε για το επόμενο.